Προχωρήστε, κύριε Καβαδέλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαιρετίζουμε την κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την ανταλλαγή εκθέσεων αναχώρα, με την οποία εξειδικεύεται και ρυθμίζεται πιο λεπτομεριακά η εφαρμογή της Πολυμερούς Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ΟΣΑ, σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα. Μια σύμβαση που έχει ήδη κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή με το νόμο 4153/2013. Κατά τη γνώμη μας, η εν λόγω σύμβαση για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διευκόλυνση της διοικητικής εργασίας και μπορεί να συνεισφέρει στον εντοπισμό των εισοδημάτων που φοροδιαφεύγουν και στην ενίσχυση του συστήματος εισπράξης φόρων με τη συνδρομή άλλων κρατών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αποτελούν μέλη του ΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όλοι γνωρίζουμε την αυξανόμενη σημασία ρύθμισης και θέσπισης κανόνων στο φορολογικό πεδίο σε ένα διεθνές οικονομικό περιβάλλον με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής μέσω της ανάπτυξης διοικητικής συνεργασίας των εθνικών φορολογικών αρχών σε πολυμερές επίπεδο. Συμμεριζόμαστε, επομένως, την άποψη ότι η ενσωμάτωση και η αλληλεπίδραση των εθνικών οικονομιών και αγορών σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον έχει αυξηθεί σημαντικά και καθιστά αναχρονιστικό το υφιστάμενο πλαίσιο ρύθμισης των διεθνών φορολογικών θεμάτων. Θεωρούμε επίσης ότι οι υφιστάμενοι κανόνες δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση φαινομένων διάβρωσης της φορολογικής βάσης και μεταφοράς κερδών μεταξύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων μέσω των ενδοομιλικών συναλλαγών και ως εκ τούτου εν λόγω σύμβαση του ΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και η υποσυζήτηση εφαρμοστική της ΟΣΑΝΟ Σύμβασης Πολυμερή Συμφωνία των Αρμοδίων Αρχών για την ανταλλαγή εκθέσεων αναχώρα έρχονται να καλύψουν ένα σημαντικό κενό που υπήρχε. Θεωρούμε βάσει και των σχετικών συστάσεων του ΟΣΑ ότι οι χώρες που αποτελούν μέρη της Σύμβασης για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και της υποκύρωση Πολυμερούς Συμφωνίας των Αρμοδίων Αρχών θα πρέπει να ενστερνιστούν με έργα και όχι μόνο με λόγια την κεφαλαιώδη σημασία της στενής εργασίας των διοικητικών τους αρχών για την επίτευξη του κοινού στόχου πάταξης της φοροδιαφυγής με στόχο την αποκατάσταση των δικαίων όρων στο διεθνές οικονομικό πεδίο και τη σταδιακή επανοικοδόμηση αξιοποίηση των ελεκτικών θεσμών και μηχανισμών. Θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό βέβαια να εξευρεθούν και οι τρόποι προσαρμογής της σύμβασης στην οικονομική και φορολογική πραγματικότητα της κάθε χώρας και ειδικά της χώρας μας και να εγκαθιδρυθούν δίκαια εθνικά φορολογικά συστήματα που δεν θα δημιουργούν αντικίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων από τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι να εντοπιστούν τα διεφυγόντα κέρδη που έχουν βρει καταφύγιο σε φορολογικούς παραδείσους στις παράκτιες, προκειμένου να αποτρέπεται υπερβολική συγκέντρωση πλούτου στα χέρια των λίγων και να εμπεδοθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού, fair play, για τις επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση αποκατάστασης και εμπέδωσης υγιούς ελεύθερου ανταγωνισμού. Η Ελλάδα έχει πολύ υψηλούς φόρους, επομένως δημιουργείται ένας υπό κάποιους όρους αθέμητος ανταγωνισμός από κάποια εισαγόμενα προϊόντα. Επίσης, αν μια πρωτογενής παραγωγή επιβαρύνεται υπερβολικούς όρους φόρους, οι φόροι αυτοί μετακυλίουν στον αποδέκτη, στον τελικό αποδέκτη του προϊόντος, στον καταναλωτή. Η ζημιά είναι διπλή, ίσως και τριπλή. Πρώτον, η επιχείρηση δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Δεύτερον, η επιχείρηση δεν μπορεί να προσλάβει προσωπικό. Τρίτον, δέχεται κάποιος να προτιμήσει ένα ξένο προϊόν συγκριτικά με το ελληνικό λόγω της διαφοράς τιμής. Αυτό πρέπει να το δούμε. Η φορολογία πρέπει να κατέβει σε λογικά επίπεδα και να υπάρξει μια πολιτική ευρωπαϊκή
επί των τιμών, η οποία να έχει, να έχει και συνέχεια και να, είναι και, να έχει και ομογένεια. Ως Ένωση Κεντρών αποδίδουμε κεφαλαιώδη σημασία στην ανάπτυξη της πολυμερούς συνεργασίας και στο έργο που επιτελούν τόσο ο ΩΣΑ όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ειδικότερα στο πεδίο της οικονομικής συνεργασίας και της πάταξης της φοροδιαφυγής σε διεθνές επίπεδο. Η πάταξη της φοροδιαφυγής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο αποτελεί για μας την πραγματικότητα ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτει η χώρα μας για να αυξήσει τα έσοδα του κράτους, πέραν φυσικά ότι χρειάζεται ένας σοβαρός διάλογος για τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών και εξόδων, διότι μοιάζει με βαρέλι δίχως πάτο η όλη η ιστορία. Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή διαστρεβλώνει τους όρους με τους οποίους λειτουργεί η οικονομία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και δημιουργεί ανισορροπίες και ανισότητες και τους συνεπείς φορολογούμενους τους τιμωρεί, διότι αυτοί καταβάλουν τους φόρους τους έγκαιρα και καθ' ολοκληρίαν και αναπτύσσονται λίγο πιο αργά από κάποιους οι οποίοι κλέβουν και αποκρύπτουν. Δημιουργεί ανισότητα μεταξύ των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων και ως εκ τούτου η Ένωση Κεντρών θεωρεί ότι η καταπολέμησή της αποτελεί προϋπόθεση για την υγιή λειτουργία της αγοράς. Και η διεθνής πραγματικότητα βεβαίως αποδεικνύει ότι οι φοροφυγάδες βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για να ξεγελάνε δήθεν τις φορολογικές αρχές, γιατί συμβάλλουν και τα κράτη με νόμους, με παραθυράκια. Δεν ξέρω μήπως κάποιοι είναι εκλεκτοί. Δεν μιλάω μόνο για Ελλάδα, μιλάω σε διεθνή κλίμακα. Αυτοί λοιπόν κάποιοι βρίσκουν τρόπους να ξεγελούν τις φορολογικές αρχές, δήθεν βρίσκονται ένα βήμα πιο μπροστά από τους φοροελεκτικούς μηχανισμούς που έρχονται υποτίθεται να ρυθμίσουν με καθυστέρηση κενά που διαπιστώνονται λόγω της συνεχούς εξέβρεσης νέων καινοτόμων τρόπων απόκρυψης αυτών των εσόδων, ιδίως από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχουν και τα μέσα να απασχολούν πολύ κόσμο και ειδικό κόσμο δηλαδή που αγωνίζεται, να το πούμε έτσι, να βρει τρόπους απόκρυψης εισοδημάτων. Είναι γνωστό ότι η Ένωση Κεντρών αποτελεί από τη σύστασή της φιλοευρωπαϊκό κόμμα που αταλάντευτα στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας σε μια ενωμένη Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, συνταγματικά, οικονομικά, αλλά και στρατιωτικά, ώστε η Ευρώπη κάποια στιγμή να προστατεύει τα σύνορα της Ελλάδας ως δικά της σύνορα. Και έτσι θα αποφύγουμε τις τεράστιες δαπάνες που προκύπτουν λόγω της απειλής από χώρες, από γειτονικές χώρες. Ωστόσο, δεν μπορούμε στη σημερινή συνεδρίαση να αναφερθούμε στις ελλείψεις και στην ανεπάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στο θεμελιώδες πρόβλημα της καταπολέμησης της μεγάλης φοροδιαφυγής. Ας θυμίσω κάποιες αποκαλύψεις που έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Γιούνκερ, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούνκερ, ως Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, μαζί με άλλα κράτη-μέλη, όπως ήταν η Ολλανδία. Μπλόκαρε επί 15 χρόνια τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεσπιστούν ενιαίοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη φορολόγηση των πολυεθνικών, ώστε να σταματήσει η φοροδιαφυγή μέσω μυστικών συμφωνιών που υπέγραφε ένα κράτος όπως το Λουξεμβούργο με μια πολυεθνική, ειδικά θα πούμε την Coca-Cola, την Deutsche Bank και άλλες 340 πολυεθνικές. Λαμβάνεται και η τεράστια Amazon. Τα λεγόμενα λοιπόν sweetheart deals ήταν το σκάνδαλο το συγκεκριμένο. Ο στόχος ήταν τα κέρδη των πολυεθνικών να μεταφέρονται στο Λουξεμβούργο, να φορολογούνται με ένα πολύ μικρό ποσοστό εκεί, περίπου στο 1%, χρησιμοποιώντας
κάποιες θυμένες ενδοομιλικές συναλλαγές και άλλα φορολογικά τεχνάσματα, φοροαπαλλακτικά τεχνάσματα θα λέγα. Το αποτέλεσμα ήταν να στερούνται φορολογικά έσοδα, οικονομίες οι οποίες τα είχαν μεγάλη ανάγκη. Κάποια από τα ταχτά παραδείγματα φοροαπαλλαγής και αποφοροαπαγής μετά από το σκάνδαλο που ξέσπασε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία Starbucks κατέβαλε μόνο 8,6 εκατομμύρια λίρες συνολική φορολογία κατά τη διάρκεια 13 ετών, δηλαδή όσο περίπου δηλαδή το μήνα. Την ώρα που οι συναλλαγές της και στις πωλήσεις άγγιζαν τα 3,1 δισεκατομμύρια λίρες. Η Google επίσης είχε κέρδη 4 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2011, αλλά ταυτόχρονα είχε φορολογική επιβάρηση μόνο 4,2 εκατομμύρια λίρες το 2011. Ακόμα και οι πωλήσεις της Amazon, Amazon UK, της Αγγλίας δηλαδή, κυμαίνονταν το 2011 από 5,3 έως 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ωστόσο πλήρωσε φόρο εισοδήματος μόνο 1 εκατομμύριο δολάρια. Θέση λοιπόν της Ένωσης Κεντρών είναι ότι η ενοποίηση της Ευρώπης δεν θα πετύχει αν δεν γίνουν βήματα για προσέγγιση και στο απότερο μέλλον, ενοποίηση των φορολογικών νόμων και πολιτικών των κρατών μελών. Βέβαια, εκ των νου κάνευ, προϋπόθεση είναι η αγαστή συνεργασία των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών της Ευρώπης. Είναι ουτοπία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων να θεωρούμε ότι χωρίς να δώσουμε κάποιες αρμοδιότητες σε υπερεθνικά όργανα που όχι απλώς θα συντονίζουν αλλά και θα νομοθετούν, θα ελέγχουν, θα επιτηρούν εν πάση περιπτώσει, θα μπορέσουμε ποτέ να καταπολεμήσουμε τη φορολογική και τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή όταν λαμβάνει χώρα αυτό σε διεθνές επίπεδο και ειδικά μέσα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω εξίσου σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι να μπορέσουν οι κανόνες που εισάγει η Πολυμερή Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών να εφαρμοστούν αποτελεσματικά από τη Δημόσια Διοίκηση και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία αποτελεί την αρμόδια αρχή για τη χώρα μας. Πραγματικά αναρωτιόμαστε εάν η ΑΔΕ μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικό το έργο της δεδομένης της τεράστιας γραφειοκρατίας και των αγκυλώσεων των ελεκτικών μηχανισμών του ελληνικού δημοσίου. Δυστυχώς, εμείς δεν τρέφουμε ιδιαίτερες ελπίδες ότι μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί και ως εκ τούτου, αν και ελπίζουμε να κάνουμε πραγματικά λάθος, επιφυλασσόμαστε ως προς την ικανότητα να υλοποιηθεί με αξιοπιστία, να υλοποιήσει μάλλον με αξιοπιστία τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποσύσταση ή πολυμερή συμφωνία. Σε αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί η πικρή εμπειρία του ΔΟΕ που ενώ ξεκίνησε και είχαν καλλιεργηθεί μεγάλες προσδοκίες για τα αποτελέσματα που μπορούσε να φέρει, εντούτοις ιδίως μετά τη σύσταση της ΑΔΕ απλώς σέρνει την ύπαρξή του ως υποστελεχωμένο πλέον και απαξιωμένο από την ίδια την κυβέρνηση το ΔΟΕ και την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή που αποφάσισε την υποβάθμισή του. Περαιτέρω φοβούμεθα πολύ ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται από τον ΩΣΑ ως προς την ανάγκη προσαρμογής τη σύμβαση στην οικονομική και φορολογική πραγματικότητα της κάθε χώρας και της χώρας μας ειδικά και στην ανάγκη θέσπισης δικαίων εθνικών φορολογικών συστημάτων που δεν θα δημιουργούν αντικίνητρα και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας δεν ανταποκρίνεται δυστυχώς απόλυτα στην ελληνική οικονομική και φορολογική πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία στοιχιώνεται από την υπερβολική φορολόγηση και την ανυπαρξία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις. Προχτές έφυγε η Nestlé, 150 άνθρωποι έμειναν στον δρόμο. Υπό το φως λοιπόν των ανωτέρων και παρά τα υφιστάμενα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να επιλύσει η δημόσια διοίκηση για την εφαρμογή της υποκύρωσης της συμφωνίας, υπερψηφίζουμε μεν την κύρωση της δεδομένης της πάγιας υποστήριξης της Ένωσης Κεντρών στην πολυμερή συνεργασία που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ΩΣΑ
και του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και στην ενσωμάτωση διεθνών συμβάσεων του ΟΣΑ και του Συμβουλίου και, εν πάση περιπτώσει, πιστεύουμε στην ένωμη τάξη, συμφωνούμε και υπερψηφίζουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Καβαδέλα.